Καταθέσαμε σήμερα στον εισαγγελέα όλα τα στοιχεία για την κατάσταση που επικρατεί στα τμήματα αλλοδαπών σχετικά με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας λόγω των υπεράριθμων κρατουμένων, οι οποίοι βρίσκονται σχεδόν καθημερινά στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, και ζητάμε την παρέμβασή του ώστε να προστατευθούν τόσο οι συνάδελφοί μας όσο και οι ίδιοι οι κρατούμενοι από τις υπάρχουσες συνθήκες. Κύριε Τσαϊρίδη, τι ακριβώς ζητάτε? Ζητάμε την παρέμβαση του εισαγγελέα ώστε να εφαρμοστεί η νομοθεσία. Διότι αυτή τη στιγμή, όπως αντιλαμβάνεστε, το να βρίσκονται υπεράριθμοι κρατούμενοι, τριπλάσιοι και τετραπλάσιοι από τον προβλεπόμενο αριθμό, με ελάχιστους αστυνομικούς οι οποίοι προσπαθούν να διεκπεραιώσουν να πραγματοποιήσουν την διαδικασία την απαραίτητη ώστε να χορηγήσουν σε συγκεκριμένα άτομα το έγγραφο ώστε εν συνεχεία να μπουν στα κέντρα φιλοξενίας, έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Τι και να υπάρχουν και τι προσωπικό θα θέλατε εσείς? Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι θέμα προσωπικού μόνο, είναι θέμα χώρων αυτή τη στιγμή. Εμείς αυτό που έχουμε προτείνει εδώ και ένα χρόνο είναι να βρεθεί ένας συγκεκριμένος χώρος όπου θα μπορούν να πηγαίνουν τα συγκεκριμένα άτομα τα οποία είτε εντοπίζονται στο δρόμο είτε από λαθροδιακινήσεις, και εκεί η αστυνομία να κάνει όλη την απαραίτητη διαδικασία ώστε να μην δημιουργείται αυτή η ανεξέλεγκτη κατάσταση στις αστυνομικές υπηρεσίες.